Από νωρίς στήθηκαν οι ψυσταριές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Πάτρας για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Το έθιμο θέλουμε να διατηρηθεί, όχι όμως να πωλείται υπαίθρια ψητό κρέας που διακινείται ανεξέλεγκτα από άσχετους με το επάγγελμα, σχολίασε ο Γιώργος Κοτοπούλης, πρόεδρος και αναθέτοντας εμέσως πλην σαφώς για μία ακόμη φορά ότι οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγξουν τι συμβαίνει την Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα από άποψη ποιότητας, υγειονομικών συνθήκων, οικονομικών παραμέτρων και φυσικά αν τηρείται η νομιμότητα. Φτά στο Δήμο Πολιτεία. Ο Δήμος τι κάνει, εμείς να κάνουμε, να γίνουμε καρφιά. Mm-hmm. Τα βλέπουνε. Η Πολιτεία τι κάνει. Παράνομο είναι, ούτε μπορούν να δούμε αν είναι καλά τα σουβλάκια για αυτά και τα ψέρνουν μέσα στον αέρα, μέσα στη βρώμα, στα καυσαέρια μέσα. Είναι παράνομο, είναι, δεν γίνονται αυτά. Τώρα τα βγάζουν μέσα όπου να είναι. Και είναι... χωρίς να έχουν ψεσταριές. Και δεν έχουν και άδειες αυτά, πώς γίνεται αυτά. Εδώ στην Ελλάδα όλα γίνονται. Η ενημέρωση που είχαμε από τη Δημοτική Αρχή στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου ήταν ότι ο Δήμος δεν έχει δώσει άδειες για υπαίθριες ψυσταριές ούτε για τη χρήση ηχείων στα πεζοδρόμια, πρόσθεσε ο κύριος Κοτοπούλης. Δεδομένου ότι τις προηγούμενες εβδομάδες ο ΣΚΕΑΝ είχε κοινοποιήσει έγγραφο στο Δήμο Πατρέων ζητώντας να υπάρξει έλεγχο σε φαινόμενα που παρουσιάζουν έξαρση το καρναβάλι, όπως για παράδειγμα η διάθεση αλκοόλ στον δρόμο, οι υπαίθριες ψυσταριές και τα ηχεία στα πεζοδρόμια. Εμάς θέλουν να είμαστε τυπικοί, να είμαστε καθαροί. Τώρα εκεί τι ψήνουν, από πού τα παίρνουν και τι κάνουν, το ξέρουν οι ίδιοι. Ας το καταλάβει ο κόσμος κάποτε. Από την πλευρά του, πάντως, ο ΣΚΕΑΝ τηρεί στάση αναμονής. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες γνωρίζουν τι συμβαίνει σήμερα στην Πάτρα και ας πράξουν ό,τι πρέπει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατέληξε ο κύριος Κοτοπούλης.